Θα δω, αρκετά χρόνια. Ωραία. Ότι
δεν πιστεύουν τις ομιλίες. Το μεγαλύτερο θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα είναι ένα θέμα που το υπέδειξε ένας ζηλωτής χριστιανός, θέμα θεολογικό και επιστημονικό. Γι' αυτό επικαλούμε απόψε ιδιαιτέρως την προσοχή σας και την προσευχή σας. Οι ομιλητές τότε φωτίζονται και ομιλούν όταν οι χριστιανοί προσεύχονται για αυτούς. Το μεγαλύτερο θαύμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Είναι το να βγάλει κανείς δαιμόνια? Είναι το να αναστήσει νεκρό? Είναι το να δώσει διαταγή στα στοιχεία της φύσεως και να αντιθασευτούν? Να διατάξει το σφοδρό άρεμο και να σταματήσει αμέσως? Να διατάξει την τρικυμισμένη θάλασσα και να αποθεί αμέσως γαλήνη? Είναι το μεγαλύτερο θαύμα να μετακινήσει κανείς όρη? Είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, εάν έχετε πίστη ως σκόπον συνάδελφος, δηλαδή θερμή πίστη, δυνατή πίστη, πίστη με θερμότητα και δύναμη και ζωτικότητα που εμβλύεται μέσα σε ένα κόπο συνάδελφος, τότε θα μπορέσετε να μετακινήσετε όρη. Αν είχαμε αυτή την πίστη που ζητάει ο Κύριος, θα μπορούσαμε να πούμε στο όρος Πεντέλη, το πιο αμάρτωλο όρος της Ελλάδος. Με τα λατομία του και με τα οικοπαιδά του, πλούτησε ορισμένος δρασοφόρος και τους έδωκε την άνεση να εξαγοράσουν εφημερίδες και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις υπέρ της αδικίας και της ανομίας. Εάν είχαμε λίγο πίστη μεγάλη, θα μπορούσαμε να διατάξουμε αυτό το αμαρτωλό βουνό που είναι κοντά μας στην Πεντέλη και να μετακινηθεί και να καταποντιστεί μέσα στη θάλασσα. Εν τούτης, αδελφοί μου και πατέρες, το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να μετακινήσει κανείς βουνά. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι άλλο. Το έχουμε άρα και σκεφτεί. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η δημιουργία της ύλης εκ του μηδενός, από το μηδέν. Ο άνθρωπος που δημιουργεί τα έργα του από την υπάρχουσα ύλη, επεξεργαζόμενος και διαμορφώνοντας την ύλη, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτε από το μηδέν, δεν μπορεί καθόλου να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κάτι από το μηδέν. Θαύμα τελείως ακατάληπτο, η δημιουργία από το μηδέν. Αλλοί είστε, έχουν ένσταση. Τι λένε οι είστε? Αυτοί που δεν πιστεύουν στο Πνεύμα και στο Θεό, αλλά παρά μόνο στην ύλη, σε ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις τους, σε ό,τι βλέπουν, σε ό,τι πιάνουν, σε ό,τι συγγίζουν, σε ό,τι αναλύουν. Τι λέγουν οι ηλιστέ? Οι ύλη, λέγουν οι ηλιστέ, δεν δημιουργήθηκε. Υπήρχε πάντοτε.
είναι ορθή αυτή η γνώμη ότι η ύλη έχει προαιωνία ηλικία, ότι υπήρχε από απείρου χρόνο. Αφήνουμε τη φιλοσοφία και πηγαίνουμε στην επιστήμη, στη φυσική επιστήμη. Τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λέει ότι η ύλη δεν είναι δυνατόν να υπήρχε πάντοτε. Γιατί? Υπάρχει το λεγόμενο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Τι δάσκει αυτό το αξίωμα? Ότι γίνεται αύξηση της εντροπίας. Με άλλα λόγια, απλά η ύλη λειτουργεί, δεν είναι αδρανής. Για να λειτουργήσει η ύλη χρειάζεται να εξοδευτεί χρήσιμη ενέργεια. Εάν η ύλη υπήρχε πάντοτε από απείρου χρόνου, όπως λέγουν οι ληστέ, λόγω της λειτουργίας της ύλης, όλη η χρήσιμη ενέργεια θα είχε εξοδευτεί, θα είχε υποβαθμιστεί, όπως εξοδεύεται η βενζίνη που χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός αυτοκινήτου, και θα είχε φτάσει το σύμπαν στο λεγόμενο θερμικό θάνατο. Θα είχε αποκτήσει όλο το σύμπαν την αυτή θερμοκρασία και θα είχε φτάσει σε κατάσταση ηρεμίας. Θα έπαβε δηλαδή να λειτουργεί πλέον το σύμπαν. Θα έπαβαν να κινούνται τα άστρα. Θα πάμε κι εμείς να ανοίγουμε το στόμα μας ή να κινούμε το χέρι μας. Θα είχε, με άλλα λόγια, η ύλη, αν υπήρχε από απείρου χρόνο, προπολού αποδιοργανωθεί. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Άρα η ύλη δεν υπήρχε πάντοτε, έλαβε κάποτε αρχή. Λένε οι ληστές ότι υπήρχε πάντοτε η ύλη και νομίζουν έτσι ότι αποφεύγουν το ζήτημα Θεός. Νομίζουν έτσι ότι μπορούν να κηρύττουν το Θεό σε ανυπαρξία, να λένε δεν υπάρχει Θεός. Αλλά η ίδια, αδελφοί μου, δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, σε μια χαόδη κατάσταση. Δεν είναι λύθη και πλήθη και κέρμη ατάκτος ερημένη. Η ίδια έχει μορφή. Ο κόσμος λέγεται κόσμος γιατί είναι ένα όμορφο σύνολο. Αποτελείται από πολλά πράγματα σκόπιμα όμορφα και τα μέλη του σύμπαντος συνδέονται μεταξύ τους αρμονικά, έχουν ένα αρμονικό σύστημα. Μέσα στον κόσμο βλέπουμε απειρία σκοπιμοτήτων, σκοπίμων πραγμάτων και λειτουργιών, ομορφιά, αρμονία. Το σύμπαν λειτουργεί, είπε κάποιος, με τόσο αρμονικό τρόπο ώστε αυτή η λειτουργία του σύμπαντος μπορεί να εκφραστεί με μαθηματικούς τύπους. Πώς εξηγείται αυτή η μορφή του σύμπαντος, η όμορφη και αρμονική μορφή του σύμπαντος, πώς εξηγείται αυτή η τάξη που υπάρχει μέσα στο σύμπαν και η σκοπιμότητα? Λέγουν οι ληστές, αρχικώς υπήρχε ένα νεφέλωμα, υπήρχαν κινούμενα άτομα
forma che si elisse, e tanti paromio, e per la dire che gradesse di si vera erminia, e il capo che i tanti si piccolo bene, parla con i si piccolo bene, se la iperdirina, che se ne ha scritti, e gli ne è inexis, che ha per spazio san προσδιάφορες κατευθύνσεις διάφορα μέρη της ύλης και έτσι αποτελέστηκαν τα άστρα γαλαξίες ο κόσμος ολόκληρος. Εδώ είναι ο αγαπητός κύριος Απόστολος Φράγκος, ειδικός στα θέματα της φυσικής. Έχει μετάσχει σε 30 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τον ερώτησα προημερών σχετικώς με την θεωρία της μεγάλης επρίξεως και μου είπε τα εξής υπεύθυνα. Είναι όντως θεωρία απλώς η γνώμη για την μεγάλη έκρηξη, ό,τι απομακρύνονται οι γαλαξίες απαλλήλων και ότι συνεχώς διωκούνται το σύμπαν, γι' αυτό δεν έχουμε αποδείξεις αλλά ενδείξεις. Το δε σπουδαίο που μου είπε ο κύριος Φράγκος είναι ότι για να γίνει η έκρηξη χρειαζόταν κάποια δύναμη. Από πού προήλθε η δύναμη? Έπειτα από μια έκρηξη δεν προκύπτει τάξη, προκύπτει αταξία. Όπου γίνεται έκρηξη, καταστροφή γίνεται. Εδώ έχουμε πράγματα όμορφα και σκόπιμα μέσα στον κόσμο. Έχουμε τη γη, έχουμε τα δέντρα, έχουμε τα ζώα, έχουμε τα μάτια, έχουμε τις καρδιές, έχουμε τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, λένε, είναι το πιο πολύπλοκο και το πιο οργανωμένο σύστημα μέσα στο φυσικό κόσμο. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, πώς έγινε ο εγκέφαλος, πώς τα μάτια, πώς τα αυτιά, πώς τα διάφορα είναι το δέντρο, διάφορα είναι το φυτόν, πώς οι γαλαξίες, τα άστρα, οι κανονικές κινήσεις κλπ. Ποιος έδωκε την κίνηση στο σύμπαν και ποιος κανόνισε να είναι αρμονικές οι κινήσεις, να μην συγκρούνται τα άστρα και να μην καταστρέφεται ο κόσμος. Η σκοπιμότης, η ομορφιά, η αρμονία, η τάξη που υπάρχει μέσα στο σύμπαν προϋποθέτουν υπέρτατο νου και υπερτάτη δύναμη η οποία κυβερνά το σύμπαν. Ό,τι και να πούν οι ληστέ, οι άπιστοι και οι άθεοι, το πικρό για αυτούς ποτήριο που λέγεται Θεός δεν μπορούν να το πιούν, να το αποφύγουν. Θα το πιούν μέχρι τριβώς, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Πεςτε μου, αδελφοί και πατέρες, δεν είναι η μεγαλύτερη τρέλα να σου λένε τα μάτια έτσι, έτσι έγιναν τυχαίως? Δηλαδή έγινε μια έκρηξη και βγήκαν μάτια. Τα αυτιά τυχαίως. Το μυαλό τυχαίως, η καρδιά τυχαίως, τα νεφρά τυχαίως, οι πνεύμονες τυχαίως, το στομάχι τυχαίως, τα πόδια τυχαίως, τα χέρια τυχαίως, τα κύτταρα τυχαίως, το DNA τυχαίως, όλα αυτά τυχαίως. Είναι ή δεν είναι η μεγαλύτερη τρέλα? Και είναι ή δεν είναι η απιστία και η αθεία η μεγαλύτερη αμαρτία? Θα έρθει ο παράκλητος είπε ο Χριστός και θα κρίνει τον κόσμο και θα αποδείξει στον κόσμο τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα, ποιο είναι? Η αμαρτία ότι ο κόσμος δεν πιστεύει σε μένα. Η απιστία είναι η κορυφαία αμαρτία. Από αυτή προέρχονται πολλές οι άλλες αμαρτίες. Η ύλη δεν υπήρχε πάντοτε, δημιουργήθηκε. Και αυτός ο ωραίος κόσμος, η διαμόρφωση της ύλης σε ωραίο κόσμο έγινε μετά τη δημιουργία της ύλης. Έχουμε δύο δηλαδή φάσεις
διοίκησε την ύλη που ήταν σε χαόβη κατάσταση και κατόπιν διαμόρφωσε την ύλη ώστε να προκύψει ο κόσμος, το όμορφο αυτό σύστημα, το σύμπαν. Δεν με ενδιαφέρει επιτέλους τι λέγει κάθε φιλόσοφος, ακόμη και κάθε επιστήμον ο οποίος ως άνθρωπος δύναται να πλανάται. Μας ενδιαφέρει τι λέγει ο Θεός, τι λέγει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος αποδεικνύεται από τις προφητείες Θεόπνευστος. Μας ενδιαφέρει τι λέγει ο Λόγος του Θεού, διότι με την πίστη στο Λόγο του Θεού δημιουργούνται άγιοι και θαυματουργοί. Εγώ μιλώ για θαύμα απόψε. Το θαύμα είναι γεγονός που δεν γίνεται με φυσικές δυνάμεις. Το θαύμα είναι γεγονός που δεν γίνεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Το θαύμα είναι υπέρβαση των φυσικών νόμων. Και η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Και την πίστη στη γραφή γίνονται θαύματα. Γι' αυτό η παράνομά του είναι η αυθεντία της γραφής. Τι κηρύττει η γραφή, τι κηρύττει ο Θεός δια της γραφής. Κηρύττει την εκ του μηδενός δημιουργία της ύλης. Ότι η ύλη έχει αρχή φαίνεται από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Αμέσως βλέπουμε ότι η ύλη έχει αρχή στο πρώτο χωρίο της Αγίας Γραφής, στο Γενέσεως Α1. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, μια περίφραση να συμβαίνει όλο τον κόσμο, στο σύμπαν. Στην αρχή, τι θα πει στην αρχή, στην αρχή του χρόνου. Ο χρόνος είναι μια μυστηριώδης έννοια. Χρόνος υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος. Οι μεταβολές που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο δημιουργούν την έννοια του χρόνου και γίνονται μέτρο του χρόνου. Στην αρχή του χρόνου δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν. Άρα η ύλη έχει αρχή. Και άρχισε η ύλη μαζί με τον χρόνο ή άρχισε ο χρόνος μαζί με την ύλη. Μερικοί πατέρες θέτουν το ερώτημα. Το πατέρες κλητική προσφώνησης. Δεν λέω ότι θέτουν οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό το ερώτημα. Μερικοί ορθολογιστές συνήθως θέτουν το ερώτημα. Και τι έκανε ο Θεός προτού δημιουργήσει τον κόσμο. Το ερώτημα είναι παράλογο. Γιατί όταν ρωτάς τι έκανε ο Θεός προτού δημιουργήσει τον κόσμο, θέλεις χρόνο εκεί που δεν υπάρχει. Πρώτη δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε χρόνος. Και συνεπώς δεν πρέπει να λες τι έκανε ο Θεός προτού δημιουργήσει τον κόσμο. Δεν υπήρχε χρόνος πρώτης δημιουργίας και να λες προτού. Δύσκολες έννοιες. Ο Ιερός Αυγουστίνος σε αυτούς που θέτουν αυτό το ερώτημα τι έκανε ο Θεός προτού δημιουργήσει τον κόσμο απαντά με χιούμορ. Δημιουργούσε την κόλαση για αυτούς που κάνουν τέτοια ερωτήματα. Τι λέει ο Ψαλμωδός
σκοντερίζει μόνο ο ψαλμός. Όψο με τους ουρανούς έργα των χειρών σου, σελήνη και αστέρας άσυ εθεμελίου σας. Υψώνω τη νύχτα τα μάτια μου και βλέπω τους ουρανούς, τα έργα των χειρών σου, των χεριών σου, ανθρωπομορφικά εκφράζεται ο ψαλμωδός. Βλέπω το φεγγάρι, βλέπω τα άστρα που σύ εδημιούργησες. Αφού ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ο κόσμος έχει αρχή. Στον 33ο ψαλμό διαβάζουμε: «Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενεδύνατο και εκτίστησαν, αυτός ο παντοδύναμος Θεός είπε και έγιναν τα σύμπαντα». Το Λόγο Κυρίου διαβάζομαι στον ίδιο ψαλμό. Το Λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Με το Λόγο που βγήκε από το στόμα του Θεού πάλι ανθρωποπαθώς εκφράζεται η Γραφή, με την πνοή του Θεού δημιουργήθηκαν τα πάντα. Μες στην πνοή του Θεού είναι η δύναμη που δημιούργησε τα σύμπαντα. Και σε άλλο ψαλμό: «Πρώτου όλοι γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνος και έως το αιώνος σύ, ο Θεέ, πρώτου γίνουν τα βουνά, πρώτου δημιουργηθεί η γη και πάντοτε εσύ υπήρχε, δεν υπήρχες, υπάρχεις». Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Υπάρχει ένα συνεχές παρόν, γι' αυτό δεν λέει υπήρχες. Υπάρχεις. Στο Θεό τίθεται ένα ερώτημα: «Πού είσαι το θεμελιούν με την γη, πού ήσον?» ερωτάει ο Θεός, «όταν εγώ θεμελίωνα τη γη». Μεγαλειώδες ερώτημα. Και τέτοιες στον Υιό τίθεται σε όλους τους ανθρώπους. Τίθεται προπάντων στους απίστους. Γιατί δεν έφτιαξαν οι άπιστοι τη γη και τον ουρανό, τα βρήκαν έτοιμα οι άπιστοι. Ότι η ύλη δημιουργήθηκε από το μηδέν, ότι ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε από προϋπάρχουσα ύλη, φαίνεται και αυτό ολοκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή. Εδώ μπορεί κανείς να κάνει μια ένσταση στη Σοφία Σολομόντος, στο 11 κεφάλαιο, στο στίχο 17, είναι το λόγος για δημιουργία του κόσμου εξ αμόρφου ύλης. Ότι δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αυτό το ωραίο σύμπαν, από ύλη η οποία ήταν άμορφη, δεν είχε μορφή, ήταν σε χαότη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ύλη υπήρχε πάντοτε. Αυτός ο λόγος αναφέρεται στη δεύτερη φάση της δημιουργίας. Η πρώτη φάση είναι ότι δημιούργησε ο Θεός την ύλη, αλλά η ύλη ήταν σε χαόπη κατάσταση. Η δεύτερη φάση της δημιουργίας είναι ότι ο Θεός πήρε αυτή την άμορφη ύλη και την διαμόρφωσε και έγιναν τα αστέρια, έγιναν τα φυτά, έγιναν οι άνθρωποι, έγιναν όλα τα ωραία κτίσματα από τα τελέστερα και απλούστερα προς τα συνθετότερα και τελειότερα, με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο, την κορονοϊό.
τεχνολογία της τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο φάσεις δημιουργίας. Πρώτα ο Θεός δημιούργησε την ύλη σε άμορφη κατάσταση, σε χαό, ακανόνιστη κατάσταση. Και έπειτα από αυτή την ύλη την αδιαμόρφωτη διαμόρφωσε τον ωραίο κόσμο. Στο δεύτερο στίχο της Γενέσεως διαβάζουμε «Ιδε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος». Η γη αρχικώς ήταν αόρατη με την έννοια ότι την εγκάλυψαν τα νερά. Δεν φαινόταν ξηρά. Με αυτή την έννοια. Και ακατασκεύαστη με την έννοια ότι ήταν μια μάσα αδιαμόρφωτη. Κατόπιν τη διαμόρφωσε ο Κύριος. Πού φαίνεται σαφώς ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το μηδέν, όχι από προϋπάρχουσα ύλη. Πρώτα φαίνεται στο ρήμα που χρησιμοποιεί η γραφή για τη δημιουργία του κόσμου. Είναι το εβραϊκό ρήμα μπαρά. Η γέννηση αρχίζει με αυτά τα λόγια. Μπερεσίτ παρά. Ελοχήμ, χασαμάγιμ, βεέφ, χάρες. Τι θα πει αυτό. Εν αρχή εδημιούργησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Αυτό το επίησε δημιούργησε τα δεκάνια παρά. Το δε ρήμα παρά τι συμβαίνει. Παράγω από το μηδέν. Φτιάχνω από το μηδέν, από το τίποτε. Στην αρχή του χρόνου ο Θεός από το μηδέν, από το τίποτε έφτιαξε την ύλη και τη διαμόρφωση και έφτιαξε το σύνολο. Ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το μηδέν, λέγεται ρητός στο δεύτερο βιβλίο Μακαβαίων, στο 7:28, τα κεφάλαιο 28 στίχο. Η μητέρα των Μακαβαίων, των ερωικών παιδιών που θυσιάστηκαν για να μείνουν πιστά στον νόμο του Θεού, προτρέποντας το τελευταίο παιδί της στο μαρτύριο, προηγείται το μαρτύριο των άλλων 6 παιδιών της, είπε, «Παιδί μου, ανάδελφον εις τον ουρανόν και την γη, και ειδών πάντα γνώθη ότι εξού όντων επίησεν αυτά ο Θεός». Παιδί μου, λέει, κοίταξε στον ουρανό, κοίταξε στη γη, κοίταξε όλα τα δημιουργήματα και σκέψου ότι όλα αυτά ο Θεός τα έκανε εξού πόντων, από το τίποτε, από το μηδέν. Είδατε πως μίλησε η Αγία αυτή η μητέρα. Αυτό είναι το κήρυγμα της πίστεως. Αυτό είναι το απολογητικό κήρυγμα. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια, δεν χρειάζεται φιλοσοφίες. Κοίταξε τον ουρανό, κοίταξε τη γη. Κοίταξε τα έργα του Θεού. Δεν είναι έργα αυτά των πολιτικών, των αρχιερέων, των επιστημόνων, των φιλοσόφων. Κοίταξε τον ουρανό και τη γη και σκέψου πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Και για να καταλάβεις ακόμη περισσότερο τη μεγαλοσύνη και τη δύναμη του Θεού, σκέψου ότι τα σύμπαντα έγιναν από το μηδέν. Βέβαια και η Λυθία Λειτουργία εξού πόντων ιστορή να ημάς παρήγαγες.
Θεέ και Πατέρα, από το μηδέν μας δημιούργησες και υπάρχει. Ο κόσμος σήμερα δεν πιστεύει, δεν έχει ισχυρή πίστη, διότι δεν κοιτάζει επάνω. Ρωτήστε τους αστρονόμους, όσες πανεγέρες σφαίρες τροβιλίζονται μέσα στο αχανές, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων είναι. Τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, εκτελούν συγχρόνως πολλές κινήσεις, γύρω από διάφορα κέντρα, και δεν συγκρούονται. Γιατί υπάρχει ο δημιουργός και ο κυβερνήτης του σύμπαντος. Αδελφοί μου, να μην κοιτάζουμε συνεχώς κάτω, στα τσιμέντα, στη λάσπη, στο βόρβορο, στην κοπριά. Κοιτάζουμε πάνω, τότε πει άνθρωπος. Τα ζώα είναι πλασμένα να κοιτάζουν κάτω. Γιατί δεν έχουν αιώνιο προορισμό τα ζώα, δεν είναι σκοπή. Ο άνθρωπος είναι σκοπός. Έγιναν τα ζώα για τον άνθρωπο που είναι ο άνθρωπος για τα ζώα. Εμείς ορθοβάμωνα όλα να κοιτάξουμε μάλλον. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησι δε χειρών αυτού αναγγέλλητο στερέωμα. Οι ουρανοί διακηρύσουν το μεγαλείο του Θεού. Οι ουρανοί κηρύττουν ότι τα χέρια του Θεού δημιούργησαν. Αναφέρω ένα ακόμη δύσκολο χωρίο της Αγίας Γραφής. Είναι στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εβραίους Επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, που ψάχνει τον ύμνο της πίστεως ο Απόστολος, στο στίχο 3, Εβραίους 11:3. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού εις το μη εκφαινομένον τα βλεπόμενα γεγονέ. Μεγαλειώδης αλλά δύσκολο χωρίο. Με την πίστη λέει νοούμε. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι έγινε δημιουργία. Με την πίστη δεχόμεθα το θαύμα της δημιουργίας. Ακριβώς εκεί χρειάζεται η πίστη, στην αποδοχή του θαύματος. Με την πίστη νοούμε, με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι έγινε δημιουργία. Με την πίστη δεχόμεθα ότι οι αιώνες, οι κόσμοι, οι διάφοροι κόσμοι έγιναν δια του Λόγου του Θεού. Δια του Λόγου του Θεού. Δεν αναφέρονται ειδικά. Εις το μη εκφαινομένον τα βλεπόμενα γεγονένε. Εις το μη εκφαινομένον. Δεν λέει εις το εκ μη φαινομένο, αλλά εις το μη εκ φαινομένο. Προηγείται το μη και ακολουθεί η πρόθεση εκ. Έχουν μεγάλη σημασία αυτά, αν θέλουμε να καταλάβουμε τη σοφία της Γραφής. Με απλά λόγια. Με την πίστη δεχόμεθα ότι οι διάφοροι κόσμοι που αποτελούν το σύμπαν δεν έγιναν, έγιναν με το Λόγο του Θεού, δεν έγιναν αυτά που βλέπουμε από πράγματα που επίσης μπορούσαμε να δούμε. Με την πίστη εννοούμε ότι οι κόσμοι δημιουργήθηκαν με το Λόγο του Θεού, ώστε να μην έχουν γίνει από πράγματα που φαίνονται αυτά που βλέπουμε. Αυτά που βλέπουμε έγιναν από πράγματα που δεν φαίνονται. Έγιναν με μια φράση από το μηδέν. Τι είναι
δεν είναι η έννοια που δίνουν μερικοί την υπερβατικές ερμηνείες ότι έγινε με τη βάση των ιδιών ή των αρχετύπων του Πλάτωνος ή των Φίλωνος. Έγιναν από το μηδέν, με τον Λόγο του Θεού, είπε και έγιναν. Ο κύριος Φράγκος, όταν συζητούσαμε αυτό το θέμα, μου λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι έκφραση του διανοήματος του Θεού. Διανοείται ο Θεός να γίνει το σύμπαν και έγινε το σύμπαν. Η εκδήλωση του διανοήματος αυτού παρήγγειλε το σύμπαν. Μυστήριο. Αλλά είναι το μόνο μυστήριο που λυπάμαι μέσα σε απειρία μυστηρίων. Αδελφοί μου, είπα εξ αρχής ότι το πιο κατάλληλο πράγμα είναι η δημιουργία από το μηδέν. Εμείς οι άνθρωποι τίποτε δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε από το μηδέν, ούτε μια σκόνη. Και γι' αυτό τίποτε εντελώς τίποτε δεν μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το θαύμα της δημιουργίας από το μηδέν. Υπάρχει και φιλοσοφικό αξίωμα που λέει δεν ήχηλο, ήχηλέστε. Από το μηδέν τίποτε δεν είναι. Από το μηδέν τίποτε δεν γίνεται. Είναι ορθό το φιλοσοφικό αξίωμα. Το επικαλούνται οι ληστέ εναντίον των πιστών, αλλά δεν είναι προτίκη γιατί. Διότι εμείς δεν λέμε απλώς ότι ο κόσμος έγινε από το μηδέν, αλλά συμπληρώνουμε. Ο κόσμος έγινε από το μηδέν με τη δύναμη του Θεού. Και αν λέγαμε μόνο ότι ο κόσμος έγινε από το μηδέν, θα είχαν δίκιο οι ληστέ και οι φιλόσοφοι να μας πούνε, λέτε ανοησίες. Εμείς δεν λέμε απλώς ότι ο κόσμος έγινε από το μηδέν. Εμείς λέμε ο κόσμος έγινε από το μηδέν με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Για να κατευναστεί ο λίγο η εγκρανίων τρικυμία, όπως θα έλεγε κάποιος μεγάλος συγγραφέας, για να κατευναστούν τα παφλάχτα κίνητα της ανήσυχης ανθρωπίνης διανοίας, θα αναφέρω, αδελφοί μου, τρία άλλα θαύματα που μπορούμε να τα διαπιστώσουμε όλοι, τα διαπιστώνουμε όλοι, μπορούμε να τα διαπιστώσουμε όλοι και δείχνουν ότι πράγματι ο Θεός δύναται από το μηδέν να δημιουργήσει. Εμείς δεν δυνάμεις. Το ένα είναι το θαύμα της προφητείας. Το να προλέγεις ένα γεγονός του μέλλοντος, ένα γεγονός που θα συμβεί έπειτα από αιώνες ή χιλιετίες, και δεν έχει κανένα σημείο συνδέσεως με το παρόν και δεν μπορείς να το συμπεράνεις από το παρόν. Το ένα είναι την προφητεία. Να προείπεις ένα μελλοντικό γεγονός που δεν μπορεί να το συμπεράνεις από το παρόν. Ο προφήτης όταν μας λέει ότι έπειτα από αιώνες ή χιλιετίες θα συμβεί αυτό το γεγονός, το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμη, κατά έναν τρόπο προβάλλει ένα θαύμα δημιουργίας από το μηδέν. Αφού προλέγει γεγονός που δεν έχει συμβεί, κατά έναν τρόπο δημιουργεί το γεγονός από το μηδέν, από την ύπαρξη. Κατά έναν τρόπο. Το σκεφτούμε το θαύμα της προφητείας,
είναι ένα θαύμα δημιουργίας από το μηδέν. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 11ο κεφάλαιο, προφητεύει την τηλεόραση. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση. Και όμως την προφήτευσε. Κατά έναν τρόπο, με τον φωτισμό του Θεού, δημιούργησε την τηλεόραση εκείνη τη στιγμή που την προφήτευσε. Από το μηδέν, αφού δεν είχε ακόμη γίνει η τηλεόραση. Οι προφητείες, αδελφοί και πατέρες, είναι τρανότατες αποδείξεις της υπάρξεως Θεού και της θεοπνευστίας της Γραφής. Ένα δεύτερο θαύμα δημιουργίας από το μηδέν είναι κάθε άνθρωπος. Δεν λέγω άνθρωπος σαν σώμα, σαν ίδιο. Ενώ τον άνθρωπο σαν συνειδητή ύπαρξη, σαν αυτοσυνειδησία, σαν μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ο Νίκος ο Σωτηρόπουλος, σαν συνείδηση υπάρξεως, σαν εγώ, δεν υπήρχε εδώ και 70 χρόνια. Και εσείς εδώ, και ορισμένες δεκαετίες πρωτήτρα, δεν υπήρχε. Και τώρα υπάρχει ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Απόστολος, η Μαρία, η Καλλιόπη. Και καθένας είναι εξαιρετική προσωπικότητας, διαφέρει από όλους τους άλλους ανθρώπους, μοναδική και ανεπανάληπτη. Εγώ δεν υπήρχα και υπάρχω. Δεν εννοώ το σώμα, εννοώ τη συγκίνηση, την αυτοσυγκινησία. Αυτό το εγώ που λέω. Αφού δεν υπήρχε και υπάρχω, δημιουργήθηκε από το μηδέν. Όχι ο σώμα, επαναλαμβάνω. Ο συγκίνησης. Ο συγκινητή ύπαρξη. Ένα τρίτο θαύμα. Περισσότερο μυστικό. Αυτό είναι ολοφάνερη δημιουργία από το μηδέν. Και δεν είναι ο ίδιος τέτοιο θαύμα. Και για αυτό το πει. Μιλάει υπεύθυνα. Και όποιος ερευνήσει μπορεί να διαπιστώσει. Έχουμε μια ιερή εικόνα μπροστά μας. Γίνεται μια παράκληση και αρχίζει η εικόνα να αναδίδει ευωδία την ώρα της παρακλήσεως. Δεν μιλάω για αγάπες, μιλάω για ειδεμένα και σοβαρά πράγματα. Ένα τρισεκατομμύριο θαύματα να γίνουν αυτά τα καθάρματα που μιλάω από τις τηλεοράσεις θα αρχίσουν το διηγείο της απιστίας. Θα διασφύρουν το σπέρμα της αμφιβολίας. Αν ζούσαν αυτά τα κατάλληλα την εποχή του Χριστού, θα έλεγαν είναι ζήτημα να αναστήθηκε ο Λάζαρος. Ζήτημα να αναστήθηκε ο Χριστός. Θα αμφισβητούσαν και όλα εκείνα τα θαύματα, τα οποία ούτε οι Εβραίοι αμφισβήτησαν. Παρερμήνευσαν όμως. Μιλάω, επαναλαμβάνω, υπεύθυνα. Και δεν είναι έξυπνοι μόνο οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν κι άλλοι ευφυείς άνθρωποι και σοβαροί και προσεκτικοί και ερευνητές μετασχολαστικότητος. Γίνεται παράκτησης και ευωδιάζει η εικόνα. Μπορεί όχι απλώς να ευωδιάζει. Να βγάζει και μύρο και να τρέχει μύρο κάτω. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να μαζέψεις ένα κιλό μύρου. Ή αν συγγύσεις την εικόνα, είναι όπως ήταν. Δεν λείπει τίποτε από το βάρος της. Από το ξύλο, ή από το χρυσάφι, ή από το ασίδι. Και από το χρώμα.
Δεν είπε τίποτα από την εικόνα. Πέστε μου, αυτή η αγωνία και αυτό το νύρο, ένα κιλό νύρο που μπορεί να ρεύσει, από πού προήλθε? Εδώ η μητέρας χριστιανός κάθεται όρθιος για να αντιλαμβάνει το αφάλος ακούει και τον ρώτησα κάτι. Πώς έγινε εσύ χριστιανός? Λέει, με βοήθησε ο διάβολος. Λέω, τι εννοείς? Αυτό ακριβώς που είναι. Και μου διηγήθηκε. Είχε μια νησάκο. Καλό κουρίτσι, αλλά φέρετε στο Θεός μια δοκιμασία για να πιστέψουν οι οικοί και οι συγκινείς. 13 χρονών κουρίτσι. Το κουρίτσι αυτό δημονίστηκε. Αυτό ο κουρίτσι. Αλλά μπορεί και ένα μικρό παιδί να δημονιστεί για να πιστέψουν οι μεγάλοι. Έκανε διάφορα σημεία που δεν εξηγούνται με τους φυσικούς νόμους. Έδινε εντολή και έλεγε, θέλετε να δώσω εντολή αυτό το αντικείμενο να φύγει και να πάει εκεί. Έδινε εντολή και πήγαινε. Τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το εξής. Ήδρωναν τα πόδια της και έσταζαν μοίρα. Το θαύμα αυτό βέβαια ήταν από το διάβολο. Πήγαν στον ιερέα, διάβασε εξορπισμός, έγινε καλά η κοπέλα. Και επίστεψαν εκεί και συγκινείς. Και έρχονται στα κηρύγματα 6-7 νεφρικές οικογένειες, όλες αυτές οι οικογένειες. Μας βοήθησε, λέει ο διάβολος, να γίνουμε χριστιανοί. Είμαστε κοσμικιά. Το άλλο θαύμα που είπα είναι από το Θεό. Βλέπετε ότι ο διάβολος, ποιος είναι έναν πεπερασμένο όνομα, μέχρι σε ορισμένο σημείο, κάνει και αυτό θαύματα. Μέχρι σε ορισμένο σημείο. Αλλά ο Θεός κάνει πολύ μεγαλύτερα θαύματα. Το μύρο που έσταξε από την εικόνα χωρίς να αφαιρεθεί τίποτε από την εικόνα, ούτε ξύλο, ούτε ασύνη, ούτε χρυσάφι, ούτε χρώμα, είναι δημιουργία του Μητερός. Ο Θεός δεν άφησε αμάρτυρο τον εαυτό των λεπτών. Απειρία αποδείξεων μας δίνει για την ύπαρξή του και για τη δύναμή του και για τη σοφία του και για την αγάπη του. Ο Θεός δημιουργεί από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι είναι παντοδύναμος. Ο δε παντοδύναμος Θεός μας έδωκε το δικαίωμα να τον ονομάζουμε Πατέρα και θέλει να τον αισθανόμαστε ως Πατέρα και να τον επικαλούμεθα ως Πατέρα. Αδελφοί μου, κοσμικοί άνθρωποι καυχόνται και έχουν το αίσθημα της ασφαλείας και πεποίθηση μεγάλη στη ζωή τους, διότι συνδέονται με κάποιον ισχυρό της ημέρας, με κάποιον υπουργό, με κάποιον πρωθυπουργό, δεν ξέρω. Δεν είναι τίποτα ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Δεν μπορούν να σώσουν τους εαυτούς τους, να σώσουν τους άλλους. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επιούς ανθρώπων ίσου και έστη σωτηρία. Ένας είναι ισχυρός, με γιώτα κεφαλαίο. Ένας είναι πανίσχυρος. Αυτός που δημιουργεί από το μηδέν. Γι' αυτό η Γραφή λέγει πάντα δυνατά το Θεό. Αφού μπορεί και κάνει αυτό το θαύμα να δημιουργεί από το μηδέν, όλα είναι δυνατά στο Θεό. Αλλά η Γραφή που τιμά τόσο πολύ τον άνθρωπο δεν λέει μόνο ότι είναι πάντα δυνατά το Θεό. Λέει και μια άλλη ομοία ανάλογη φράση. Πάντα δυνατά το πιστεύουν. Γιατί έχουμε πίστη με τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού μας, μπορούμε να κάνουμε και εμείς θαύματα. Γι' αυτό είναι ταπεινός να γονατίζουμε πρώτου υψίστου και παντοδυνάμου και να ζητάμε πίστη, πίστη, περισσότερη πίστη, πίστη θερμή, πίστη ζωτική, ακλόνητη, σύγκλονιστική, θαυματουργή πίστη και ο Θεός δεν αδειάζει.
δύο λεπτά δεν θα μετακινηθείτε. Τα εσπερινά κηρύγματα συνεχίζονται κάθε Κυριακή. Και την άλλη Κυριακή θα έρθετε περισσότεροι. Υπενθυμίζουμε τα τρία μαθήματα των Κυκλαρχών. Αύριο 7 η ώρα ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, των νέων φοιτητών και λοιπόν, το Σάββατο ώρα 7 το βράδυ, τον μαθητό της Αστραφής, κάθε Κυριακή ώρα 10.30 το πρωί. Σας πληροφορούμε ότι έχει εκδοθεί το νέο φύλλο του θεωρητικού μαθητική Αστραφή. Όσοι θέλουν και βοηθούν στη διάδοσή του, ας το αναζητήσουν στις εξόδους. Πάλι σας υπενθυμίζω το νέο ημερολόγιο της Έφης Αδελφότητας Σταυρός, όσοι δεν το έχετε προκειδευτεί, μπορείτε να το αναζητήσετε στις εξόδους. Τέλος, σας ανακοινώνουμε ότι το ερχόμενο Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. το πρωί στην πλατεία Κομουντούρου, ο Δός Πυριός, θα γίνει ένα ενδιαφέρον συλλαλητήριο. Θα συγκεντρωθούν οι πολίτες των Αθηνών και περιφόρων, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέρος μπορέσουν και θα διαμαρτυρηθούν για τα νέα φοροπληκτικά μέτρα της κυβερνήσεως. Δίνανε ένα μικρό επίδομα στις πολίτες μητέρες, ο κύριος Υπήρχε στο κόμμα. Ντροπή! Ντροπή! Πεθαίνει η Ελλάδα γιατί δεν έχει παιδιά! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό! Έλληνες μην φτιάχνετε παιδιά! Ντροπή τους! Είπαμε το 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο, ώρα 10.30 στην πλατεία Κομουντούρου. Θα γίνει συλλαλητήριο. Έχουμε υποχρέωση να συμπαραστούμε στους πολυτέχνους, στον αγώνα τους. Να μην λείψει κανεί, να ειδοποιήσει με κάποιον τρόπο. Τα συλλαλητήρια οπωσδήποτε στοιχίζουν στους κυβερνώντες. Θα κάνουμε τον Αγίου Ανδρέου που εόρταζε χθες ως τον Αποστόλων Πρωτόκολλους και του κορυφαίου Στάδου. Πάμε μετά. Thank you.